Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε την εκπομπή. Έχουμε προειδεάσει τους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής θα επιχειρήσουμε να σας συστήσουμε τους TETICS με τρία ταφ και το Μουσείο των Φανταστικών Μουσικών Όντων τους, το οποίο θα μας παρουσιάσουν στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων σε δύο παραστάσεις, Δευτέρα 2 Αυγούστου, Τρίτη 3 Αυγούστου, 9 η ώρα το βράδυ. Η γνωριμία μας με τους TETICS και το Μουσείο των Φανταστικών Μουσικών Όντων θα γίνει στα πλαίσια της συμμετοχής της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ξάνθης για δεύτερη χρονιά στην πανελλήνια δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων. Καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε θερμότατα που είναι κοντά μας για να μας γνωρίσει την πρωτότυπη αυτή δουλειά, την οποία θα απολαύσουμε αυτές τις δύο βραδιές του Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων, τον συνθέτη, έναν από τους συνθέτες της παράστασης, τον κύριο Σταμάτη Πασόπουλο. Καλημέρα, κύριε Πασόπουλε. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ξάνθης. Κύριε Πασόπουλε, καταρχάς να πούμε το εξής. Η παράσταση θα δοθεί σε ένα χώρο όπου το φυσικό σκηνικό είναι δεδομένο, στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων. Τώρα, δεν ξέρω βέβαια πόσο το Μουσείο των Φανταστικών Μουσικών Όντων θα βολευθεί μέσα σε αυτό το σκηνικό. Πάντως είναι πανέμορφο. Ισχύει ότι είναι πανέμορφο. Όταν ανακοινώθηκε από το Υπουργείο ότι ο χώρος παράσταση θα είναι το αρχαιολογικός χώρος Αυδείρων, ψάξαμε όλοι να δούμε τι είναι αυτός ο αρχαιολογικός χώρος Αυδείρων. Δεν βρήκαμε θέατρο, αλλά βρήκαμε ένα χώρο που εν τέλει ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που κάνουμε. Είναι ένας φοβερός χώρος με πολύ έντονο φυσικό στοιχείο γύρω, που είναι η θάλασσα, είναι τα δέντρα, μαζί με τα απομεινάρια από αυτής της αρχαίας πόλης των Αυδείρων. Υπήρχε, ξέρετε, και μουσείο στα αρχαία Αύδειρα, το οποίο βεβαίως δυστυχώς μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε έτσι να το αναδείξουμε. Θα πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό στο μέλλον. Τώρα, το σύνολο σύγχρονης μουσικής TETICS πώς προέκυψε, πώς γεννήθηκε? Να σας πω ότι ο κύριος Πασόπουλος είναι κοντοχωριανός μας, να το πω έτσι, είναι από τις Σέρες εδώ, από την περιοχή των Σερών κατάγεται, σωστά κύριε Πασόπουλε? Σωστά, σωστά. Από εκεί κατάγομαι, Θεσσαλονίκη είναι η μόνιμη έδρα μου. Απλά το σύνολο έχει έδρα την Αθήνα. Μάλιστα. Πώς γεννήθηκαν λοιπόν? Πώς γεννήθηκε? Η ιδέα ήταν του έτερου συνθέτη, Μιχάλη Περασκάκη, ο οποίος το 2017 κάλεσε κυρίως γνωστούς και φίλους μουσικούς και μας έκανε μια πρόταση ότι θέλει να ιδρύσει, να ιδρύσουμε δηλαδή, ένα σύνολο σύγχρονης μουσικής, το οποίο θα βασίζεται κυρίως σε μια παραστατικότητα της μουσικής. Δηλαδή, να μην υπάρχει στόχευση απόλυτη σε συναυλίες, απλά με μια σειρά κομματιών, απλά να υπάρχει και μια σκηνική δράση σε όλο αυτό. Και γι' αυτό κάπως... Θεατροποιημένη υπάρχει... μουσική δηλαδή, ουσιαστικά, να είναι μια... Να έχει και μια κίνηση, να έχει μια εικόνα, υποψιάζομαι, να αποπέμπει εν πάση περιπτώσει εικόνες. Κυρίως εικονοποιημένη. Θεατροποιημένη είναι λίγο μεγάλο. Εικονοποιημένη, σωστά. Ναι, αυτό, ότι να μην είναι μόνο ήχος, αλλά κάτι να συμβαίνει και η σκηνή, που είναι η έννοια της παράστασης. Μάλιστα. Και όχι της συναυλίας. Και στη δράση που έχουμε αυτά τα 4 χρόνια, νομίζω αυτό που θα παρουσιάσουμε στα Αύδειρα είναι πρωτότυπο και για μας και πρωτόγνωρο. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε τόσο έντονα με μουσικό θέατρο. Εδώ όντως είναι θεατροποιημένη η μουσική. Και χαιρόμαστε πολύ που μας δίνει ευκαιρία από το Υπουργείο Πολιτισμού με το πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» να φτιάξουμε αυτό το πρωτότυπο έργο. Ξεκίνησε από το μηδέν. Και πλέον έχουμε μια παράσταση που θα την παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στα Αύδειρα τη Δευτέρα και την Τρίτη. Το Μουσείο των Φανταστικών Μουσικών Όντων τι ουσιαστικά παρουσιάζει και ντύνει βεβαίως με τη μουσική του, κύριε Πασόπουλε? Γιατί από την μέχρι τώρα ενημέρωση που είχαμε και από την Εφορία Αρχαιοτήτων είδαμε ότι βασιστήκατε στον Αργεντινό Χόρχε Λουίς Μπόρχες, έτσι, σαν έναν από τους μεγαλύτερους, σπουδαιότερους μορφές της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, για να φτάσετε
να δημιουργήσετε αυτά τα όντα τα οποία θα παρουσιαστούν στην παράστασή τους, στην παράσταση του Μουσείου των Φανταστικών Μουσικών Όντων. Ναι, για να ξεκινήσουμε λίγο το νήμα πώς φτάσαμε εδώ, mm-hmm. όταν αναζητούσαμε κάπως, αν μπορούμε να προτείνουμε κάτι, ναι. σε αυτό το πρόγραμμα που θα εξεταζόταν για να επιλεχθούν κάποιες παραστάσεις, υπήρχε μια θεματική με αρχαία ελληνική μυθολογία mm-hmm. και μια άλλη θεματική με παγκόσμια λογοτεχνία. Και έρχονταν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι. Μία από αυτές ήταν το πώς ο Μπόρχες είχε συγγράψει αυτό το βιβλίο των φανταστικών όντων, νομίζω είναι γύρω στο 1957 γραμμένο, όπου κατέγραφε μια σειρά από φανταστικά όντα από μυθολογίες παγκόσμιας κλίμακας. Και εκεί κάπως καλώσαμε και είπαμε ότι μήπως να βασιστούμε στα ανέμπνευση. Mm-hmm. Στην καταγραφή του παράσταση... Μπόρχες. Ναι, δεν είναι ότι πήραμε το βιβλίο του Μπόρχες και το κάναμε θέατρο, σε μια περίπτωση, ούτε το βιβλίο είναι μια μίνι εγκυκλοπαίδεια του Μπόρχες. Σωστά. Πήρατε όμως την ιδέα ουσιαστικά και μπορέσατε και εμπλουτίσατε, ναι, τα αλόκοτα αυτά όντα, υποψιάζουμε, που θα μας παρουσιάσετε. Δηλαδή δεν επικεντρώσετε μόνο στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Το μεγαλύτερο ποστό είναι στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Υπάρχουν και κάποια mm-hmm. Εξωτικά που τα λέμε εμείς όντα, αλλά κυρίως βασίζεται σε αρχαία ελληνική μυθολογία. Δηλαδή το 95%, αν πούμε αριθμούς, είναι πάνω σε αυτό. Οπότε από αυτή την ιδέα μετά μπήκε και η έννοια του μουσείου, που το φανταστήκαμε σαν ένα χώρο που θα είναι εκθέματα όλα αυτά, αλλά εκτός από εκθέματα θα υπάρχει και μια διάδραση με αυτά τα όντα, που σε ένα μουσείο συνήθως δεν υπάρχει διάδραση, γιατί πηγαίνει ο θεατής και παρακολουθεί ένα έκθεμα. Την παράσταση κάπως και τα εκθέματα θα ζούνε, προφανώς και το κοινό θα είναι κάπως, θα υπάρχει μια δράση και από το κοινό, μια διάδραση. Μάλιστα. Όλο αυτό. Τώρα υποψιάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να το αντιληφθούμε όλο αυτό που προσπαθούμε με λόγο να περιγράψουμε, πρέπει να το δούμε. Κύριε Πασόπουλε, πρέπει να βρεθούμε αυτές τις δύο βραδιές εκεί στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων και να δούμε πώς το στήσατε αυτό το Μουσείο των Φανταστικών Μουσικών Όντων και πώς θα υπάρξει αυτή η επικοινωνία μεταξύ κοινού και όλων αυτών των μυθολογικών πλασμάτων. Σίγουρα, ελπίζω να μην τρομάζουν όλα αυτά που λέμε. Το πρώτο που μου είπε ο κύριος Πασόπουλος είναι αυτό. Μόλις επικοινωνήσαμε, ελπίζω να μην σας τρομάξουμε. Γιατί υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί έχω την πληροφόρηση ότι μάλλον θα γελάσουμε, μάλλον θα ψυχαγωγηθούμε. Ναι, εννοείται. Απλώς υπάρχει λίγο μια τρομοκράτηση σε εισαγωγικά όλο αυτό. Ναι. Όταν μιλάμε για τη φαντασία. Σωστά. Γιατί πολλές φορές φαντασία που μπορεί να μας ανοίξει τέτοια όρια που δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Δεν χωράει ο νους τόσο πολύ φαντασία, η λογική. Και εκεί είναι λίγο που τρομάζουμε ότι τι είναι τελικά αυτή η φαντασία. Γιατί εν τέλει η πιο σημαντική λέξη για μένα στον τίτλο είναι τα φανταστικά. Ούτε τα μουσικά ούτε το μουσείο είναι τα φανταστικά. Mm-hmm. Που εκεί στοχεύουμε στη φαντασία, που πάνω στη φαντασία στηρίζεται και όλη η μυθολογία. Είτε ελληνική είτε μη, είναι βασισμένη σε μια φαντασία που είναι φοβερή ικανότητα του ανθρώπου να φαντάζεται και να απλάθει πράγματα. Και επειδή είναι πανανθρώπινο αυτό, γι' αυτό χτίσαμε και εμείς την παράσταση, ώστε να είναι ένα λαϊκό μουσικό θέμα. Mm-hmm. Και το τονίζω ξανά, να είναι λαϊκό. Δεν υπάρχει καμία τάση ώστε να είναι για ένα συγκεκριμένο κοινό ή και για συγκεκριμένη ηλικία. Όχι. Είναι για όλες τις ηλικίες, για κάθε είδος ανθρώπου που έχει ακούσει αυτή τη μουσική. Μπορεί να μην έχει ξανακούσει, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να τους εντάξουμε όλους και να γελάσουν και να προβληματιστούν και κάπου και να λυπηθούν κιόλας για κάποια όντα που ήταν και δραματικά όντα. Mm-hmm. Ήταν δύσκολο για σας τους συνθέτες της παράστασης να δημιουργήσετε με τις νότες όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία πηγάζουν από την όψη και μόνο των όντων αυτών? Ήταν δύσκολο με την έννοια ότι ήταν πρώτη φορά που προσπαθούσαμε να πάμε σε αυτή τη γραμμή που να αναπεραστήσουμε αυτά τα όντα ηχητικά, που αυτή είναι η διαφορά του μουσικού θεάτρου σε σχέση με μια συναυλία ή με ένα θέατρο, ότι προσπαθείς με την αφηρημένη έννοια της μουσικής να αποδώσεις
την εικόνα και το χαρακτήρα ενός όντος που όντως είναι παράξενο, είναι αλόκοτο. Mm-hmm. Και σε αυτό θα έπρεπε να επέμβει και η μουσική, να είναι και αυτή λίγο παράξενη και λίγο αλόκοτη, αλλά σε κάθε περίπτωση να αποδώσει το πώς τελικά ακούγεται η Λερνέα Ήττα. Άρα και για σας ήταν μια πρόκληση, έτσι, κύριε Βασόπουλο? Ναι, νομίζω οτιδήποτε υπάρχει στα πλαίσια μιας πρωτότυπης δημιουργίας, αν δεν έχει την πρόκληση και τη δυσκολία, κάπου υπάρχει λίγο ένα κενό. Μόνο με την πρόκληση και την έρευνα ότι πώς θα γίνει αυτό, πώς μπορούμε να το φτιάξουμε, νομίζω τότε τα αποτελέσματα κάπου μπορεί να ευωδώσουν. Εκεί θα είμαστε. Το βράδυ της Δευτέρας και της Τρίτης, 2 και 3 Αυγούστου. Για να ξαναγηθούμε στο Μουσείο των Φανταστικών Μουσικών Όντων. Θα χαρούμε πάρα πολύ να βρεθούμε, να ακούσετε και μετά, γιατί όχι να ανταλλάξουμε κάποιες γνώμες τελικά, να μας πείτε πώς ήταν αυτό το μουσείο που περιηγηθήκατε. Ξέρετε, πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Πασόπουλε, θα ήθελα λίγο να μας συστήσετε τους Statics. Μας είπατε βέβαια πώς ιδρύθηκαν. Πώς βαφτίστηκαν? Και το όνομα, και το όνομα ακόμη έχει την ιδιαιτερότητά του. Νονός είναι ο ιδρυτής, ο Μιχάλης Περασκάκης, ναι, ο οποίος μέσα σε μια σειρά ονομάτων υπήρχε το TETIX. Τον προβλημάτιζε που ναι, από το TETIX σημαίνει τζιτζίγι, αλλά του έλειπε κάτι. Όταν αποφάσισε ότι το TETIX θα είναι με τρία ταφ, που σε ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους του συνόλου που το επαναλαμβάνετε και εσείς ότι είναι TETIX με τρία ταφ, γιατί συνήθως γίνεται μια περιερμηνία και μας ξεχνάνε το ένα ταφ. Τότε ήταν αυτό που είπε και ο Μιχάλης και εμείς, ότι okay, αυτό είναι το όνομά μας. TETIX με τρία ταφ. Τζιτζίκι, απλά με ένα ακόμα ταφ. Τζιτζίκι με ένα ακόμη ταφ, λοιπόν. TETIX, έτσι. Τονίζεται. Και νομίζω να κοιτάξετε τώρα πώς ουσιαστικά δίνει το χαρακτηριστικό ακόμη και στο όνομα. Με τον τρόπο με τον οποίο προφέρει το όνομα. Κύριε Πασόπουλο, είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι είστε φτιαγμένοι για να φτιάχνετε τέτοιες μουσικές. Εσείς, η TETIX, με τα τρία τέτοια. Χαρά μας γενικά να φτιάχνουμε πράγματα. Νομίζω αυτό θέλουμε. Αυτό δεν είναι μουσική. Αυτό δεν είναι τέχνη γενικότερα. Αυτό είναι, ναι. Αυτό, μέσω της έρευνας και της δημιουργίας, νομίζω προχωράει οποιαδήποτε μουσική δράση. Μόνο έτσι. Και από και τα 13 μιλάμε... άτομα που είμαστε, αυτό πιστεύουμε. Ω, 13 άτομα, η TETIX. Το θέλουν 13 άτομα. Στα Άβδηρα θα περιβρεθούν 7 επί σκηνής, 8 θα είναι ο ηθοποιός που θα συνοδεύσει 7 μουσικούς, και οι υπόλοιποι 3 θα είμαστε στο backstage. Μάλιστα. 13 λοιπόν μουσικοί, 13 καλλιτέχνες απαρτίζουν τους TETIX με 3 ταφ. Τζιτζίκι με 3 ταφ. Λοιπόν, αυτό είναι η TETIX. Πριν όμως έτσι σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Μετά από το Μουσείο των Φανταστικών Μουσικών Όντων, σίγουρα θα ετοιμάζετε κάτι, κύριε Πασόπουλε. Όντως, ναι. Τι ιδιαίτερο λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα απολαύσουμε από τους TETIX στη συνέχεια? Είναι ανακοινώσιμο? Ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμο, γιατί είναι για τη χειμερινή σεζόν και προσπαθούμε και εμείς να λύσουμε το γρίφο τι θα φτιάξουμε. Είμαστε στη διαδικασία το τι θα φτιάξουμε. Αυτό. Οπότε, μάλλον και εμείς δεν μπορούμε. Αρχιτέκτονες της μουσικής. TETIX είναι οι αρχιτέκτονες της μουσικής, αυτό το σύγχρονο, το σύνολο σύγχρονης μουσικής. Σχεδιάζουν, μελετούν και αφού φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα, αυτό εγώ τουλάχιστον εισπράττω από τη συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Πασόπουλο, τότε έρχονται και προσαρμόζουν τις νότες πάνω σε αυτό που ήδη έχουν οικοδομήσει. Μάλιστα. Χαίρομαι. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, κάπως έτσι ακούγεται η περιγραφή σας, κύριε Πασόπουλε. Και χαιρόμαστε πραγματικά που γίνονται βήματα παραπάνω. Αυτό είναι η εξέλιξη. Και η μουσική πρέπει να εξελίσσεται. Είναι ένα βήμα παραπάνω. Άρα είναι εξέλιξη. Θέλει και συνθήκες, θέλει και θάρρος, θέλει και πρωτοβουλίες για να έρχονται όλα αυτά. Ήταν και κάπου πάντα οδηγούν. Ακόμη πραγματικά το πιστεύω και να αποτύχουν. Κάπου οδηγούν. Ανοίγουν δρόμο. Ναι. Ανοίγουν το δρόμο. Αλλά το επόμενο βήμα πρέπει να γίνει. Αλίμονο εάν ο πολιτισμός και η τέχνη μπει σε μια διαδικασία αδράνειας και στασιμότητας. Δηλαδή είμαστε ικανοποιημένοι με ό,τι έχουμε και δεν το εξελίσσουμε. Αλίμονο.
Τότε θα μιλάμε για μουσική μουσείο. Μουσική μουσείο. Μια και μιλάμε για μουσεία τώρα. Κύριε Πασόπουλε, χάρηκα πραγματικά αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτό στο οποίο μας καλείτε να παρακολουθήσουμε αυτές τις δύο βραδιές του Αυγούστου στον πανέμορφο αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων. Είναι πολύ ιδιαίτερος και ο τίτλος και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να μας το περιγράψει με λόγια, αλλά υποψιάζομαι ότι εδώ η εμπλοκή της εικόνας σίγουρα είναι κάτι πολύ δυναμικό, άρα είναι λίγο δύσκολο να το μεταφέρουμε και να το περιγράψουμε με λόγο. Άρα λοιπόν εμείς εξάπτουμε σήμερα σε αυτή μας τη συζήτηση με τον κύριο Πασόπουλο τη φαντασία όλων σας, φίλες και φίλοι, και όλων μας, προκειμένου τα περισσότερα να τα ζήσουμε αυτές τις δύο βραδιές εκεί στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων. Χάρηκα και εγώ πολύ. Μάλιστα. Για τη συζήτηση που είχαμε. Πριν κλείσουμε, να ευχαριστήσω θερμά την εφορία αρχαιοτήτων Ξάντης και ειδικά τη Δέσποινα Σκουλαρίκη που έχει σταθεί στο πλευρό μας σε ό,τι χρειαστήκαμε, σε ό,τι είχε ανάγκη αυτή η παράσταση για να υλοποιηθεί. Ναι, και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάντης που κατάλαβε ότι μας στηρίζει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εμείς βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Τα ιδιαίτερα και τα πρωτότυπα μας αρέσουν, κύριε Πασόπουλε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά είναι εκείνα πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί το επόμενο βήμα, άρα η εξέλιξη. Είναι κάτι πολύ καινούριο, είναι κάτι πολύ νέο, είναι κάτι πολύ πρωτότυπο. Έρχεται στην Ξάνθη. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και τους Τέτιξ με τρία τάφ να γνωρίσουμε και το Μουσείο των Φανταστικών Μουσικών Όντων, να τους επιτρέψουμε να μας ξαναγήσουν στο Μουσείο των Φανταστικών Μουσικών Όντων. Ήταν δύσκολη η περίοδος της πανδημίας για τους Τέτιξ με τρία τάφ? Ήταν δύσκολη, αλλά παρόλα αυτά δημιουργική. Καλό. Καταφέραμε να κάνουμε μια μουσική ταινία εν μέσω πανδημίας. Μουσική ταινία. Μουσική ταινία. Συνεργαστήκαμε με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ήταν μουσική ταινία. Ακόμα πιο δύσκολο να το περιγράψουμε τι είναι μια μουσική ταινία. Τους Τέτιξ λοιπόν πρέπει να τους δεις από κοντά και να τους ακούσεις και να τους δεις με τον τρόπο με τον οποίο σκηνοθετούν και παρουσιάζουν τη δουλειά τους για να τους απολαύσεις. Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Πασόπουλε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα αναγκαστώ να συμφωνήσω. Είναι αυτό που είπατε, το είπατε εξ αρχής, νομίζω ήταν ειλικρινής ο κύριος Πασόπουλος. Είναι αυτή η διάδραση που την εντάσσουν μέσα στις μουσικές τους παραστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί με λόγο, τη διάδραση τη ζεις. Άρα τους Τέτιξ πρέπει να τους ζήσουμε και να τους γνωρίσουμε. Είμαστε υπέρ του διαζώσης και όχι του εξαποστάσεως. Καλλιτέχνης και πολιτισμός. Πολιτισμός, είπαμε, δεν είναι μουσείο. Δεν περνάς απλώς να δεις και στη συνέχεια να αποτυπώσεις, έτσι αν θέλεις, αυτές τις εικόνες μέσα στο μυαλό σου και στη συνέχεια να τις αποκωδικοποιήσεις φτάνοντας σε συμπεράσματα. Ο πολιτισμός πρέπει να έχει συναδύνει συνεχώς τροφή, να εξελίσσεται διαρκώς και να αποτελεί μία δυναμική κάθε κοινωνία. Είναι θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε. Να προβληματίζει, φυσικά. Κύριε Πασόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Αν μη τι άλλο, εξάψατε τη δική μου φαντασία. Οπότε υποψιάζομαι ότι τουλάχιστον προκαλέσαμε την περιέργεια των ακροατών και των ακροατριών μας να έρθουν και να σας συναντήσουν. Δευτέρα και Τρίτη, 3 Αυγούστου 9. Να πούμε το εξής. Δεν παίρνουμε το αυτοκίνητο και κατεβαίνουμε στα Αύδειρα για να δούμε τις παραστάσεις. Είναι υποχρεωτική προκράτηση θέσης. Υποχρεωτική. Κλείνουμε λοιπόν θέσεις στο digitalculture.gov.gr. Έτσι, μέχρι και 100 άτομα θα είμαστε την κάθε βραδιά. Δηλαδή θα παρακολουθήσουμε, θα γνωριστούμε με τους Τέτιξ όλοι και όλοι 200. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι όταν τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν, θα ξανάρθουν οι Τέτιξ με τρία τάφ στην Ξάνθη και θα τους απολαύσουμε. Με τα χαρά. Να είστε καλά, κύριε Πασόπουλο, και συνεχίστε έτσι. Με αυτά τα περίεργα, τα αλόκοτα, τα όμορφα, τα εξωτικά σας. Έγινε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σταμάτης Πασόπουλος. Είναι ένας από τους δύο συνθέτες των Τέτιξ με τρία τάφ. Τζιτζίκι με τρία τάφ. Πολύ ιδιαίτερο, πολύ πρωτότυπο. Για να περιγραφεί με λόγο, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, είναι κάπως δύσκολο. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι μας κέντρισε την περιέργεια ο
ο συνθέτης ο Σταμάτης ο Πασόπουλος, να το απολαύσουμε και διαζώσεις, όπως είπε ο ίδιος. Είναι εντελώς διαδραστικό, είναι μια μουσική παράσταση. Κρατώ αυτό για το οποίο με κατηγορηματικό τρόπο σύστησε σε όλους μας αυτό το οποίο θα μας παρουσιάσουν, δηλαδή ότι πρόκειται για ένα καθαυτό λαϊκό μουσικό θέαμα, το οποίο απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, και μικρούς και μεγάλους. Και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία προς το παρόν. Περισσότερα αυτές τις δύο όμορφες βραδιές του Αυγούστου, θέλω να πιστεύουμε ότι θα είναι και λίγο δροσερές. 9 ώρα το βράδυ, Αρχαιολογικός Χώρος Αυδείρων. Δεν είναι δωρεάν προσφέρονται αυτές οι παραστάσεις, αλλά όπου υπάρχει εισιτήριο εισόδου στα μουσεία ή στους αρχαιολογικούς χώρους που παρουσιάζονται οι εκδηλώσεις στα πλαίσια της δράσης Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός, ο θεατής πληρώνει το αντίτιμο εισόδου, το εισιτήριο δηλαδή. Για μας εδώ, για την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο, το αντίτιμο είναι 4 ευρώ. Υπάρχει όμως και μια διατίμηση για ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι άνεργοι για παράδειγμα, που εκεί υπάρχει μειωμένη τιμή, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οπότε θα έχουμε υπόψη μας ότι αυτό θα είναι και το αντίτιμο που θα πληρώσουμε για να εισέλθουμε στο χώρο. Μάσκα οπωσδήποτε. Περίπου μία ώρα κρατάει αυτή η παράσταση, το Μουσείο των Φανταστικών Μουσικών Όντων, η μουσική αυτή παράσταση, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αυτές τις δύο βραδιές του Αυγούστου για τον αρχαιολογικό μας χώρο.